παίκτες μόνο όταν κερδίζουν. Εγώ, όπως παρά την είδα, θα ήθελα σήμερα να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε. Ο Παναθηναϊκός με δύο προσπάθειες που έκανε, εκ των οποίων η μία ήταν στη μένη φάση, κατόρθωσε και πήρε την παιχνίδι. Θεωρώ ότι κάνουμε καλή εμφάνιση και το μόνο που μας έδινε ήταν τον γκολ. Στο ποδόσφαιρο όμως δυστυχώς δεν κερδίζει πάντα τα λίγα. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Ερωτήσεις. Αν θα ξεκινήσω το παιχνίδι, θα βάλετε τίποτα ξανά, αν είχατε τη δυνατότητα. Όχι. Όπως σωστά είπατε, το μόνο γκολ της από τον ΠΑΟΚ. Τον τελευταίο μήνα, ο πιο εύστοχος παίκτης του ΠΑΟΚ και ο κανόνας του παράδειγμα είναι ο Σαλκυκίδης. Επιλέξατε το θέμα να το βάλετε στα δεξιά για να δημιουργήσει περισσότερο. Όπως το σκέφτεσαι τώρα, μήπως θα ήταν καλύτερο να είναι στην περιοχή του Σαλκυκίδης. Όχι, θεωρώ ότι στο δεύτερο μήνα ο Σαλκυκίδης θα κάνει από τον πρώτο. Απλώς τώρα δεν βγάλαμε στο τμήμα του σπουδαιού φόρου περιοχή. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πάλι δημιουργήσαμε επιδικά από την πλευρά του Σαλκυκίδη τις κατάλληλες του υποθέσεις, απλώς δεν μας έχει προβλήματα. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Κοτς, ευκαιρίες έκανε ο ΠΑΟΚ και τα γκολ που χάθηκαν ήταν γκολ μέχρι και στο μισό μέτρο. Είναι περισσότερο ψυχολογικό, ήταν επειδή είχε δώσει πάρα πολλά στο μισό της Τετάρτης ο ΠΑΟΚ, ίσως φυσικά δεν είχε συγκέντρωση. Όχι, άλλες φορές μπαίνουν εύκολα τα γκολ, άλλες φορές δυστυχώς το ποδόσφαιρο δεν είναι όσο και να προσπαθείς, δεν βάζει γκολ. Αυτά είπαμε και το ποδόσφαιρο. Ανησυχεί για το γεγονό ότι μεγαλώνει αρκετά η διαφορά που θέλετε από την και το άλλο που θα πει ότι ένα στόχο είναι και η πρωτιά στα πλοία. Εμά αυτό είναι ο στόχο μα, είναι να βγούμε πρώτοι στα πλοία. Γιατί μεγαλώνει και 13 βαθμού. Εντάξει, έχει ακόμα πολύ κοντά την όμω, έχει δρόμο ακόμη και ότι θα μειωθεί. Θέλουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο για τον έντονο για το τερμπούτο που έκανε σήμερα. Για το γεγονό ότι έπαιξε σε δύο θέσει και που προτείνει να το χρησιμοποιήσει περισσότερο. Από τον Ετώ είμαι ευχαριστημένο για πρώτη εμφάνιση και για το λίγο διάστημα που είναι στην ομάδα και στι δύο θέσει πιστεύω ότι αποκλείθηκε. Ξέρουμε καθαρά ότι θα πιο πολύ και έχει συμβεί σαν δεξί μπακ. Από εκεί πέρα όμω η ανάγκη σε παιχνιδιού σήμερα και η αποσύρση του είχαμε να συνεχίσει να παίξει σαν δεξί μπακ για το πρώτο μέρο. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Ευχαριστώ.